Και πάμε τώρα και σε μια περιοχή. Πάμε στα Χανιά. Θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που πέρυσι μας είχε βοηθήσει πολύ και πάντα θετικός βέβαια σε κάθε πρόσκληση. Ο κύριος Γιάννης Γιαννακάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Χανίων. Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω. Εξαιρετική πρωτοβουλία στα Νόγια. Ομολογουμένως, την παρακολούθησα πολύ ενδιαφέρον και σήμερα είναι μια μέρα που γιορτάζουμε αυτούς που έχουν το προνόμιο των γερατιών, γιατί είναι ένα προνόμιο που δεν το έχουν δουλειά. Σωστά, κάθε ηλικία έχει τα καλά της, τα θετικά της και σε κάνει να κοιτάς μπροστά βέβαια. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μας? Ανοιχτό το σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά, δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα. Βεβαίως. Έχουμε πολύ μεγάλη, έχουμε πολλά αιτήματα φίλων, επισκεπτών τόσο από την Κρήτη αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι στη μετάφρασή του στα Χανιά επισκεπτούν την οικία του Γιάννη και του Μίκη Θεοδωράκη στο Καλατά. Είναι ένας χώρος που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί φυσικά οι εργασίες που προβλέπονται, καθώς έχουμε υποβάλει και ένα αίτημα για μεγάλη χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός τεράστιου μουσιολογικού προγράμματος. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ένας χώρος που είναι εξαιρετικός, έχει την άβρα των ανθρώπων που έζησαν εκεί και φυσικά πλέον με την απουσία του Μίκη Θεοδωράκη παίρνει μια άλλη βαρύτητα. Σε αυτές λοιπόν τις επισκέψεις απαντάμε κατά περίπτωση θετικά, αλλά πλέον επειδή τα αιτήματα είναι αρκετά, είπαμε για δύο τουλάχιστον Σαββατοκύριακα να είναι ο χώρος ανοιχτός τα πρωινά για να το επισκεφθεί όπως επιθυμεί. Και το ζητάει και το ζητάει και ο κόσμος, θα το ζητάει και ο κόσμος να υπάρξουν δράσεις πολιτισμού με επίκεντρο το έργο, την προσωπικότητα, την παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι αλήθεια αυτό. Πρόκειται για μια τεράστια προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα που έχει ξεπεράσει όχι μόνο τα σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης. Είναι από τους λίγους Έλληνες που μπορούμε τα τελευταία χρόνια να καυχόμαστε ότι είναι μεγάλοι και τους ζήσαμε κιόλας, γιατί η Ελλάδα διαχρονικά έχει τεράστιες προσωπικότητες στον καλλιτεχνικό και πνευματικό χώρο, αλλά δυστυχώς η δική μας τουλάχιστον γενιά δεν είχε τη χαρά να τους ζήσει από κοντά. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ίσως ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας. Και φαντάζομαι, κύριε Γιαννακάκη, νιώθετε το βάρος στους ώμους σας. Το βάρος να έχετε υπομειστεί και να έχετε στα χέρια σας το χαρτοφυλάκιο πολιτισμού σε έναν Δήμο που είναι συνδεδεμένος, που έχει στενή σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Περιμένουμε πράγματα από εσάς. Ολόκληρη η Δημοτική Αρχή, όλα τα Χανιά, οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Μίκη Θεοδωράκη, οι καλλιτεχνικά, οι φίλοι του, η οικογένεια, όλοι θα βάλουμε τα δυνατά μας έτσι ώστε ο Γαλατάς, τα Χανιά, η Κρήτη, όλη η Ελλάδα να γεμίσουν με τη μουσική του, να γεμίσουν με το έργο του και με δράσεις που θα κάνουν το αποτύπωμά του ακόμη μεγαλύτερο για τις επόμενες γενιές. Και ίσως το 2022 να είναι ένα έτος Μίκη Θεοδωράκη, εντός αγωγικών βέβαια, για το Δήμο Χανίων. Για τις δράσεις που θα γίνουν σίγουρα θα μπορεί να θεωρηθεί έτσι. Δεν ξέρω αν θα επίσημα το 2022 έχει προφανώς τεράστια επέτειο που ναι. Όλοι θα γιορτάσουμε. Ήταν πάντων θα θυμηθούμε τις χαμένες πατρίδες. Αλλά από εδώ και πέρα είναι προφανές ότι οι εκδηλώσεις που μέχρι στιγμής γίνονται πλέον θα γιγαντώνονται, πλέον θα έχουν μια άλλη ενότητα και ευελπιστούμε ότι θα αγκαλιαστούν και από άλλου είδους τέχνες που θα συμπληρώσουν τη μουσική του Θεοδωράκη. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό να μην μείνει σε ένα φτωχό μουσικό πλαίσιο, αλλά να αναπτυχθεί η ουσία του πνεύματος, όπως ήταν η ποίηση μέσα από εκεί και από εκεί και πέρα και τα υπόλοιπα στοιχεία που μπορούν να αναδυθούν. Αντιδήμαρχοι, έχουμε εισέλθει, εισερχόμαστε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα δράσεων πολιτισμού, δηλαδή αφήνουμε πίσω μας την αδράνεια ελαίου πανδημίας. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Για μας το καλοκαίρι ήταν αρκετά δημιουργικό. Ίσως ήταν και από τα πιο παραγωγικά των τελευταίων χρόνων. Την νέα χώρη πολιτισμού που άνοιξαν έδωσαν την ευκαιρία για σχεδόν να τριπλασιάσουμε τις εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Και πλέον δειλά-δειλά, γιατί ομολογώ ότι κανείς μας δεν είναι ακόμα έτοιμος για την επόμενη μέρα σε κλειστούς χώρους, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε το πώς θα είναι από εδώ και πέρα τουλάχιστον ο χειμώνας μας. Οι προτάσεις είναι πάρα πολλές, οι σκέψεις είναι πάρα πολλές. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ρισκάρουμε. Γιατί αν το καλοκαίρι πήγε καλά γιατί τηρήθηκαν τουλάχιστον στο κομμάτι του πολιτισμού τα πρωτόκολλα που είχαν ανακοινωθεί. Ακριβώς. Νομίζω ότι με ακόμα επιμονή στην τήρηση αυτών των πρωτοκόλων θα έχουμε ένα φθινόπωρο γεμάτο τέχνη και ένα χειμώνα πλήρη από μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφο, θέατρο,
ό,τι επιθυμεί ο καθένας να απολαύσει. Λοιπόν, 2 και 3 Οκτωβρίου, λοιπόν, 9 και 10 Οκτωβρίου, ανοιχτό το σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, ναι. Σωστά, αντιδήμαρχε. Ναι, στις 9, στις 9 του Οκτώβρη, το ναι. Σάββατο, θα γίνει και το μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη, εκεί στο Γαλατά, μετά τη θεία λειτουργία το πρωί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.